Μία λέξη θα σου πω. Big Brother. Big Brother. Big Brother, ναι. Ακριβώς για τους πονηρούς οδηγούς, για αυτούς που νομίζουν ότι μπορεί να κυκλοφορούν στο δρόμο ανενόχλητοι, παρόλο που θέλω να σου πω είναι φορτωμένοι με παραβάσεις του μισού κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ήρθε σε φίλο μου κλίση, ναι, ότι από την τροχαία Αττικής Οδού για παράβαση την οποία είχε κάνει το 2021 στην περιφερειακή Ημιτού. Μήπως είχε δοθεί τότε και την έχασε? Όχι. Όχι. Ήταν η πρώτη κοινοποίηση. Του λέει το 2021 την είχε στο αυτοκίνητο, ναι. Σου έχω μια φωτογραφία. Ωραία, το δωράκι, τώρα βασάκι. Πήγαινε με 143 χιλιόμετρα. Ωραία. Αυτό. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο Γρέτζελο. Είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και χρόνια πολλά για τις ημέρες. Να είστε καλά. Για εξηγήστε μας λιγάκι τώρα για αυτή την εφαρμογή που θα επιτρέπει τον ψηφιακό έλεγχο των πινακίδων κυκλοφορίας και όχι μόνο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν ούτε αυτοκίνητα που δεν έχει γίνει τεχνικός έλεγχος, αλλά ούτε και αυτοκίνητα που είναι ανασφάλιστα. Ξέρετε, αν κάποιο όχημα είναι ανασφάλιστο και δημιουργήσει κάποιο σοβαρό ατύχημα, οι αποζημιώσεις είναι τεράστιες. Ποιος θα τις πληρώσει? Εδώ θέλουμε να πούμε το εξής, ότι ο νόμος υπάρχει αρκετά χρόνια, έχουν γίνει διασταυρώσεις 1-2 φορές. Και τώρα από ό,τι βλέπουμε στα δημοσιεύματα, οι διασταυρώσεις θα γίνονται συχνότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανασφάλιστο όχημα ούτε για μία μέρα. Ναι. Να το πούμε για να είναι ξεκάθαρο, κύριε Γρατζέλε, γιατί όλοι βλέπουμε την ασφάλιση ως υποχρέωσή μας. Εκτός από υποχρέωσή μας, είναι και δικαίωμά μας η ασφάλιση. Δηλαδή είναι δικαίωμά μου να είμαι διασφαλισμένος ότι αν η Άννα με τρακάρει, οι ζημιές που θα υποστεί το όχημά μου ή ο τραυματισμός μου θα είναι αποζημιώσιμες. Θα πληρωθώ για αυτές. Ναι, σίγουρα θα πρέπει να είναι αποζημιώσιμες, γιατί υπάρχουν και... Μην κοιτάμε ένα απλό τρακάρισμα που θα είναι μια 200-300 ευρώ. Μπορεί να υπάρχουν τρακαρίσματα με σωματικές βλάβες που οι ζημιές είναι τεράστιες και είναι 100-200 χιλιάδες ευρώ, 300 που θα πρέπει να αποζημιωθούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνονται έλεγχοι και εδώ διαβάζαμε στα δημοσιεύματα το εξής, που το θεωρώ λάθος, δεν ξέρω αν θα έρθει έτσι στο νόμο. Στο δημοσίευμα έλεγε ότι αν κάποιος συλληφθεί ανασφάλιστος, τρώει το πρόστιμο, κάνει την ένσταση και αν συμμορφωθεί, σβήνεται το πρόστιμο. Αυτό δεν είναι σωστό. Στο πρόστιμο θα πρέπει να υπάρχει. Έτσι ώστε να ξέρει αυτός που θα είναι παραβάτης ότι θα πληρώσει. Ναι, γιατί θα έτσι, να γιατί έτσι απλά παίρνεις ένα ρίσκο, δεν χάνεις κάτι. Αν με πιάσουν θα το ασφαλίσω. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος, να υπάρχει το πρόστιμο, να μην σβήνει το πρόστιμο. Δεν θα πρέπει να είναι ανασφάλιστο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό τις προθέσεις του Υπουργείου. Ξέρετε, πάντως, υπάρχουν Ρέτζερ. Πολλά αυτοκίνητα που είναι τρακαρισμένα, εξέχουν φτερά και είναι κίνδυνος και για τους πεζούς. Και αυτά κυκλοφοράνε στον δρόμο. Ναι. Μάλιστα. Για πάμε λιγάκι τώρα να μας πείτε. Να μας βοηθήσετε λιγάκι στο κομμάτι με τις κάμερες. Θα τοποθετηθούν σε κάποια σημεία κλειδιά κάμερες, νομίζω έχουν και τοποθετηθεί, για να μπορέσουν έτσι να εντοπίζουν όσους παρανομούν. Και τι γίνεται και με τα πρόστιμα? Βλέπονται να μπουν κάμερες σε πολλά σημεία. Αυτό είναι σωστό. Θα πρέπει ο παραβάτης, δεν μπορεί να έχει ο καθένας έναν αστυνομικό δίπλα του. Θα πρέπει ο έλεγχος για την αστυνομία να γίνει ευκολότερος και οι παραβάτες να πληρώνουν τα πρόστιμά τους. Ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα εντός κατοικημένης περιοχής. Έχουμε περίπου 100 παρασύρσεις πεζών το χρόνο, 100 θανατηφόρα. Και στο νέο κώδικα προβλέπεται και το όριο ταχύτητας από τα 50 χιλιόμετρα να πέσει στα 30. Ξέρετε, κάποιος αν χτυπήσει πεζό με 30 χιλιόμετρα την ώρα, οι πιθανότητες για να σκοτωθεί ο πεζός είναι 10%, ενώ αν χτυπήσει πεζό με 50 χιλιόμετρα την ώρα, οι πιθανότητες είναι πάνω από 85%. Οπότε το θεωρούμε σημαντική και αυτή την αλλαγή. Και όσον αφορά τα πρόστιμα τώρα και να κλείσουμε με αυτό. Σε ό,τι. Με τα πρόστιμα τα οποία θα... Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα είναι, αν είναι φορτηγό ή λεωφορείο, είναι 1000 ευρώ, στα αυτοκίνητα είναι 500 ευρώ και στα δίκτυα είναι 250 ευρώ. Μάλιστα. Επίσης για τα τέλη κυκλοφορίας προωθούν το εξής. Αν κάποιος δεν έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και τα πληρώσει μέσα στον Ιανουάριο, το πρόστιμο θα είναι 25%. Αν τα πληρώσει μέσα στο Φεβρουάριο θα πάει 50% και αν πήγε ο Φεβρουάριος πάει στο 100%. Μάλιστα. Για να τα πληρώσει. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι κάποια πράγματα είναι αντικοινωνικές συμπεριφορές. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά, είναι συμπεριφορά ενάντια στο συμφέρον του κοινωνικού συνόλου να αφήνεις
Το όχημά σου ανασφάλιστο. Βέβαια, θα πρέπει να μην σα πω ότι και στα πατίνια θα έπρεπε κανονικά. Τέλος άλλο πάντων. Θέμα αυτό το οποίο θέτεις. Μεγάλη συζήτηση χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε. Να είστε καλά.